Να σας καλημερίσω, να πω ότι λυπάμαι που δεν βρέθηκα έτσι στο πρωινό πρόγευμα παρουσία του Υπουργού. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι ένα νέο ξεκίνημα, μια επανεκκίνηση στο χώρο της υγείας που ξέρουμε όλοι μας, με όποιο ρόλο και αν διαδραματίζουμε, ότι έχει περάσει πολλά, χρειάζονται πολλές και σημαντικές και γρήγορες ενέργειες για να μπορέσουμε να βρεθούμε στην κανονικότητά μας. Θα λέγει κανείς καταρχήν, και έχω συζητήσει με τον Υπουργό αρκετές φορές και προσφάτως πριν 2 μέρες, ότι τα πάντα πρέπει να ξεκινούν από τη διατήρηση της υγείας του πολίτη, από τη διατήρηση της υγείας του κάθε κατοίκου της χώρας μας, ανεξάρτητα ποιος είναι, τι είναι, και αυτό σημαίνει πρόληψη, προσυμπτωματικό έλεγχο, οργάνωση καθολική, οργάνωση ουσιαστική και προφανώς να αφορά όλους. Αυτό για να συμβεί χρειάζεται σύνθεση, στρατηγική, ενότητα και πολύ περισσότερο ποιος κάνει τι. Δυστυχώς, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη όλοι ξέρουμε ότι υπήρχε μεγάλη πελαγοδρομία τα τελευταία χρόνια. Μετά από το ΙΚΑ, το ΕΟΠΗ, το ΠΕΔΙ, ήρθαν τα ΤΟΜΗ, τα οποία ποτέ ουσιαστικά δεν δημιούργησαν την δυνατότητα να αναλάβουν την πρωτοβάθμια δημόσια περίθαλψη. Τα αποτελέσματα τα ζήσαμε όλοι, όπου η ιδιωτική υγεία με σύνθεση με τον ΕΟΠΗ προσπάθησε να καλύψει αυτά τα μεγάλα κενά, όμως με μεγάλα clawback, τα οποία δώσαν και τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις λίγο την ετοιμιγορία του κόσμου. Εξαναγκάστηκαν δηλαδή όλα τα διαγνωστικά και τα ποιατρία που έχουν συνδεθεί με τον ΕΟΠΗ να προβούν σε μια τέτοια ακραία κατάσταση. Τα νοσοκομεία γνωρίζουμε όλοι ότι βρίσκονται σε μια αφυδάτωση όσον αφορά το προσωπικό, και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι συνταξιοδοτούνται διευθυντές χωρίς να μεταλαμπαδεύουν την τέχνη της υγείας σε επιμελητές που να έχουν προσληφθεί και να μπορέσουν να αποτελέσουν τους πυλώνες του αυριανού Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο χάνει η χώρα μας και κανείς δεν το έχει δει ουσιαστικά. Και προφανώς, θα έλεγε κανείς, δεν υπάρχουν δείχτες. Σήμερα πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος σε μια χώρα, ποιος καταγράφει, τι γίνεται, ποιος παίρνει την θεραπεία, ποιος δεν παίρνει τη θεραπεία, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής. Νομίζω ότι υπάρχει πολλή δουλειά για την υγεία και προφανώς πιστεύω ότι η νέα ηγεσία και ο κύριος Χεκίλιας και ο κύριος Κοντοζαμάνης, άνθρωποι γνωστοί σε όλους μας ή τουλάχιστον σε αρκετούς από εμάς, από άλλους ρόλους που είχαν στο παρελθόν, όμως τώρα πρέπει να δώσουν και αυτοί τις δικές τους εξετάσεις. Εμείς, σαν Ιατρικό Σύλλογος Αθηνών, έχουμε γνωριστεί με τις θέσεις μας και τις απόψεις μας. Όμως, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να γνωριστούμε και μέσα από την μεγαλύτερη αυτοδιοικητική δομή της περιφερίας Αττικής που έχει η χώρα μας. Μία προσπάθεια η οποία σχετίζεται με την επανεκκίνηση και για το χώρο της υγείας, ώστε να δούμε ο καθένας τι αναλαμβάνει και τι μπορεί να προσδώσει. Είναι σαφές ότι το σύστημα της περιφέρειας, ότι παίρνω με άταχτο τρόπο κάποιους αξονικούς ή κάποια μηχανήματα που μπορεί και να μην τα έχουν ζητήσει και τα πηγαίνω σε κάποιο νοσοκομείο, είναι αποτυχές, εντελώς αποτυχές πρόγραμμα και στρατηγική, την οποία και εμείς δεν θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Εμείς αυτό το οποίο θα προάγουμε, συνθέτοντας για όλες τις περιφέρειες της χώρας, αλλά και μέσα από εθνικά συστήματα όπως το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, αλλά και τα κέντρα πρόληψης υγείας στους Δήμους, να δώσουμε ένταση και έμφαση, χρηματοδοτώντας προφανώς με όποιο τρόπο τα προσυμπτωματικά προγράμματα για όλους τους πολίτες, δημιουργώντας στη δημόσια υγεία την σιγουριά ώστε όταν πρέπει κάποιος να ψεκάσει και να μην έρχονται
τα δείγματα από τα κουνούπια του Νείλου ή όλη αυτή η εμβολιαστική πολιτική την οποία όλοι έχουμε ζήσει με ακραίους τρόπους, αλλά και σίγουρα ο χώρος του φαρμάκου, ο χώρος της υγείας, η οποία είναι πολύ σημαντική χώρη, η οποία είναι πολύ σημαντική χώρη, όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε και την ανάπτυξη της υγείας. Δηλαδή, τι χώρα θέλουμε, τι περιφέρεια θέλουμε, τι υγεία θέλουμε. Θέλουμε να είναι μια εσωστρεφής υγεία, απλώς δίνοντας την θεραπεία στους ασθενείς, ή θέλουμε και μια υγεία η οποία να δημιουργήσει και πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα μας, λέγοντας τον brand name ότι ναι, η χώρα μας είναι η χώρα της υγείας. Εδώ γεννήθηκε η δυτική σκέψη της ιατρικής μέσω του Ιπποκράτη. Εδώ υπήρξαν οι σύγχρονοι Έλληνες γιατροί που μεταλαμπαδεύτηκαν σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου. Εδώ κάνουμε την επανεκκίνησή μας για να δημιουργήσουμε μέσα από την ευεξία, την ηλιοφάνεια, την πρόληψη, την ολιστική τρόπη σκέψης, αντιμετώπισης υγείας, τη φαρμακοβιομηχανία μας, τα ιδιωτικά μας νοσηλευτήρια, το brand name γενικότερα, το οποίο προφανώς με πιστοποιήσεις θα πρέπει να υπάρχουν, τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας και όλα εκείνα τα οποία μπορούν να φέρουν πλούτο, να φέρουν επενδύσεις, να φέρουν ασθενείς από την παγκόσμια κοινότητα και όχι να φεύγουν τα παιδιά, οι νέοι γιατροί κυρίως, αλλά και άλλοι από το χώρο της υγείας, πηγαίνοντας σε άλλες χώρες. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι μπροστά μας. Είμαι αισιόδοξος ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Και σίγουρα σε αυτό θα εργαστούμε με επιμέλεια όλοι μας, κυρία Μαστοράκου και εσείς μέσα από το ρόλο της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και άλλων, αλλά και όσοι άλλοι θεωρούμε εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον, έχουμε φτάσει να έχουμε ζήσει διάφορες στιγμές περίεργες στη χώρα μας, στον χώρο της υγείας. Ήρθε η ώρα να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια, να ενωθούμε, να δημιουργήσουμε και προφανώς να συνεννοηθούμε για το αύριο. Και υπό αυτή την έννοια και η περιφέρεια της Αττικής και ο χώρος της υγείας που αφορά τους γιατρούς, είμαστε απολύτως συντεταγμένοι και έτοιμοι να προσφέρουμε τα καλύτερα και στην αιγεσία, εφόσον απλώσει την δική της στρατηγική του Υπουργείου Υγείας, αλλά και όλες οι υγιείς δυνάμεις. Εμείς δεν ντρεπόμαστε να πούμε, πιστεύουμε στο επιχειρήν, μέσα σε κανόνες, πιστεύουμε στις υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να ενωθούν μαζί με το χώρο της υγείας και να κάνουμε μια υγεία η οποία να είναι δαχτυλοδεικτούμενη σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα παγκόσμιο brand name. Η Ελλάδα, η Αττική, είναι η χώρα, η περιφέρεια της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Καλή τύχη σε όλους. Καλή δύναμη. Καλή δουλειά μας. Καλή δουλειά σε όλους.